Νοσοκομείο Σιτία. Τι είχες γέννη, είχα πάντα. Αλλά ακούστε. Λένε, δελτίο της Συντονιστικής Επιτροπής για το Νοσοκομείο. Η κατάσταση του νοσοκομείου μας στην παρούσα φάση, λόγω υποστελέχωσης κυρίως από γιατρούς αλλά και νοσηλευτές, είναι τραγική. Θεωρούμε ότι υπάρχει σκοπιμότητα από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και η υποβάθμιση αυτή είναι στοχευμένη με σκοπό τη σταδιακή μετατροπή του νοσοκομείου σε κέντρο υγείας. Αυτό αποδεικνύεται και από τις κατατόπου δηλώσεις των κατά καιρούς δηλώσεις των κυβερνητικών εκπροσώπων της κυβέρνησης. Όταν αναφέρονται στον υγειονομικό χάρτη του νομού, ο Δήμος διαθέτει σπουδαίες υποδομές, αεροδρόμιο, λιμάνι, τμήματα Ελμεπάγιο, πάρκο, φυσικά τοπία πυρουκάλους και μοναδική σημασία αρχαιολογικούς χώρους. Και ως εκ τούτου η προοπτική ανάπτυξης είναι τεράστια. Δεν υπάρχει όμως καμία προοπτική ανάπτυξης χωρίς τις απαραίτητες παροχές υγείας. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι παροχές υγείας δεν είναι απλώς προϋπόθεση της ανάπτυξης, είναι θεμελιώδες και αναφέρει το δικαίωμα των πολιτών. Δηλώνουμε κατηγορηματικά, λέει η Συντονιστική Επιτροπή για το Νοσοκομείο της Σιτίας, ότι δεν θα αποδεκτούμε καμία υποβάθμιση του νοσοκομείου μας. Και δεν είναι μόνο η Σιτία, είναι και η Ιεράπετρα, είναι και άλλες περιοχές. Είσαστε και εσείς, είσαστε και όλοι, αλλά να που έρχεται και σκάει πάλι το νοσοκομείο της Σιτίας Μύτη. Πράγματι, κυρία Δουλγεράκη, και φυσικά να ανατρέξετε και στις δικές σας εκπομπές, στο δικό σας ρεπορτάζ, αυτά τα έχουμε συζητήσει νομίζω και πριν από 2-3 χρόνια. Και το είχαμε προβλέψει ότι δυστυχώς, ειδικά ο νομός Βλασιθίου, η Ιεράπετρα και η Σιτία είναι τα πρώτα νοσοκομεία τα οποία κινδυνεύουν πραγματικά να μετατραπούν σε κέντρα υγείας. Με ό,τι σημαίνει αυτό για όλα αυτά τα οποία αναφέρει και η ανακοίνωση η οποία έχει βγει από τους κατοίκους της Σιτίας. Πράγματι δεν είναι μόνο θέμα ανάπτυξης. Είναι θέμα παρεχόμενων υπηρεσιών. Και θα το ξαναπώ για ακόμα μία φορά. Η παρεχόμενη υπηρεσία υγείας είναι πυλώνας του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής συνοχής. Εάν δεν υπάρξει η υγεία, τουλάχιστον η υγεία ποιοτική, αποτελεσματική και δωρεάν σε κάθε περιοχή, νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, σοβαρές αναταραχές, γιατί πραγματικά ο κόσμος θέλει τουλάχιστον το ένα αγαθό, αυτό που λέμε υγεία, να το παρέχει η πολιτεία, γιατί είναι υποχρεωμένη να την παρέχει. Από εκεί και πέρα εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και γι' αυτό καλό για ακόμη μια φορά την κοινωνία να στηρίξει τις δομές της δημόσιας υγείας. Το τελευταίο 1,5 χρόνο, κυρία Δουλγεράκη, σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν φύγει πάνω από 7.000 υγειονομικοί εργαζόμενοι. Και οι προσλήψεις. Το τελευταίο χρόνο, πώς το προσδιορίζετε, 2000, μέση 2002, μέση 2023, 2023, 2022, πώς το προσδιορίζετε? Από το 2022. Ναι. Από τις αρχές του 2022 μέχρι τώρα το 2023. Δηλαδή, 1,5 χρόνο έχουν φύγει πάνω από 7.000 συνάδελφοι υγειονομικοί. Γιατί έφυγαν αυτοί οι 7.000? Οι προηγούμενοι, αυτές οι περιβόητες 4.000, οι οποίες έχουν ξεκινήσει τώρα και 2-3 χρόνια, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Άρα, δηλαδή, όχι, κύριε Θεοδωσάκη, μισό λεπτό, κύριε Θεοδωσάκη. 7.000 οι οποίοι έφυγαν γιατί συνταξιοδοτήθηκαν, γιατί είπαν ότι θα πάνε στο εξωτερικό. Γιατί παραιτήθηκαν συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις. Κατά κόρον είχε ακουστεί για αυτές τις 4.000 και τα ακούγαμε για πάρα πολλά χρόνια. Θέλετε να πείτε με τη λέξη τίποτα, εννοούμε τι, δεν έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία, έχουν προσληφθεί κάποιους από αυτούς τους 4.000? Όχι, από τους 4.000 κανένας. Και αυτό που θα τονίσω για ακόμα μια φορά είναι ότι και να ολοκληρωθούν οι 4.000 είναι ανακύκλωση του ίδιου αριθμού εργαζομένων. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν ως επικουρικοί, και επειδή υπάρχει έστω και μία μικρή μοριοδότηση, είναι αυτοί θα πάρουν τις θέσεις. Απλώς θα είναι τυχεροί με την έννοια ότι αλλάζουν εργασιακή σχέση. Ο αριθμός των υγειονομικών δεν θα αλλάξει με τις 4.000. Για να πούμε ότι πραγματικά στηρίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πρέπει να υπάρξει η πολιτική απόφαση για μονιμοποίηση ή αορίστου χρόνου των υπαρχόντων και προκήρυξη των 4.000. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο αριθμός παραμένει το ίδιο. Είναι κοροϊδία να λέμε προσλήψεις 4.000 υγειονομικών. Ανακύκλωση του ίδιου προσωπικού είναι. Και αν δείτε και μια έρευνα η οποία κάναμε σε 51 νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο ισχύει και στην υπόλοιπη Ελλάδα στην ουσία,
Υπάρχουν νοσοκομιακές λοιμώξεις που φτάνουμε στο 12%, που όταν ο μέσος όρος έπρεπε να είναι κάνω από 5%. Αυτό σημαίνει, και αυτό συμβαίνει γιατί πραγματικά έχουμε μία αύξηση της ζήτησης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και μία τεράστια μείωση των εργαζομένων. Έχουμε πάνω από 3.500 νεκρούς από νοσοκομιακές λοιμώξεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Αυτά τα στοιχεία είναι επίσημα. Σε τι βάθος χρόνου, μισό. 3.500 πώς είπατε? 3.500 νεκρούς από νοσοκομιακές λοιμώξεις. Σε τι διάστημα? Δεν σας άκουσα. Σε τι διάστημα? Την τελευταία διετία. Μάλιστα. Οι νοσοκομιακές λοιμώξεις αυξάνονται επικίνδυνα. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Όταν μετακινείς προσωπικό από κλινική σε κλινική, όταν ο αριθμός των εργαζομένων είναι όχι ο ελάχιστος, κάτω από το ελάχιστο, πώς μπορείς να παρέχεις ποιοτικές υπηρεσίες υγείας? Θα έχεις όλα αυτά τα φαινόμενα. Δεν το δικαιούνται οι πολίτες και φυσικά δεν δικαιούμαστε και εμείς για αυτό που κάνουμε να υπάρχει αυτή η κατάσταση στα νοσοκομεία. Δεν άλλαξε τίποτα. Όχι. Και ούτε πρόκειται, ως φαίνεται, να αλλάξει κάτι από όλα αυτά τα οποία λέγαμε και το προηγούμενο. Νομίζω είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί, κυρία Δουλγεράκη, το κράτος, η κυβέρνηση, το θέμα της δημόσιας υγείας το θεωρεί ακριβό. Και επειδή το θεωρεί ακριβό, θέλει να αλλάξει και το μοντέλο. Αυτό όμως πρέπει να βγει και να το πει καθαρά και να ενημερώσει και τους εργαζόμενους και τους πολίτες αυτής της χώρας. Κύριε Θεοδωσάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.